πάντα. Ο Θεός πρέπει να τα φάει το φίλο που κι άλλο στην ελευθερία. Και ο βασιλιάς στην Ελλάδα. Δεν μου λες. Όλα αυτά. Αυτό μου στο κατεβάζει. Σε καλά. Σε πες που είναι γεμάτημα από μόνο τα βιβλία. Να ορίστε. Αυτό είναι που γυκλό παιδί. Για να το δω. Όχι τίποτα, αλλά ξέρω τι μας λέει. Αντρόμητος Άφρα Μηνός. Το 1183, την παρέκκληση δίθεν του κύριου Κωνσταντίνου, ανακηρύχθη σε βασιλέας του νόμου βασιλέως Ελευσίου. Δύο μήνες βραβύτερο, να σταγκάρισε τον Αλέξη. Έτσι γρήγορος. Το γοργόν και χάρη λες. Ο λίγο αργότερο. Τη μητέρα του Αλεξίου, μετά τους φίλους του Αλεξίου, μετά η συνεξοχή τα ξαδέλφια του Αλεξίου. Και ούτω παρέμεινε αποκλειστικός και μόνος κύριος εξουσίας. Δεν μου λες που λέει. Αυτό έχει ξαναγίνει. Πού έχει ξαναγίνει. Ξέρω κι εγώ. Εμένα δεν μου θυμίζει. Πολλά λες πάλι. Και ύστερα τι έγινε. Ύστερα. Έμεινε μόνος του. Του άρεσε η μοναξιά. Στάσου καλή, το παραλύσεις. Ήταν ανάγκη να ξεβγάλει όλους τους άλλους για να μείνει μόνος του. Τόσες ωραίες ερηνιές πάλι. Άλλη μοναξιά στην ερηνιά και άλλη μοναξιά στην εξουσία. Δηλαδή. Ρε πουλάκι. Αυτή είναι μια ιδιότητα μοναξιά που κοινά άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Τι θα καταλάβεις δηλαδή, αν σου πω ότι είσαι ο Αντρόνικος που στέκεις εδώ πέρα. Θα ρωτήσουν εκατομμύρια λαός που σκέφτεται να σε βλέπει. Αλλά όποιος σου φέρει αντίρρηση, ούτε ξύλο στον τόπο. Μα καλά, αφού είναι ένας μόνο. Και άλλα εκατομμύρια. Πώς και εδώ κοντά είναι εκατομμύρια κομματάκια. Τα βλέπεις και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται πιο λεπτή σκέψη για να μιλήσεις. Ναι, αλλά δυστυχήμα πας ότι εμένα κάτι μου θυμίζει. Πήγαινε σε γρήγορα. Τι καλέ, τι κάτι μου θυμίζει. Πήγαινε σε γρήγορα. Κυρίες και κύριοι, έχω να μην πούμε περισσότερα για τον Αντρόνικο, για τον οποίο θα σας πει περισσότερα ένας επαγγελματίας για να σου εποχίσει. Λέει, είστε χριστιανοί, βοηθήστε με τον Ελέη να την πεισάθει, με τη φτώχεια που προσπάθει να σας αφαιρέσει κανένα κουτάκι. Ολείστε πλούσιοι, ευτυχισμένοι. Να είναι καλά, ο κύριος μας ο Αντρόνικος. Ελέη, στην πέρα μου να φάω μέρος. Εύχομαι εδώ με τον χάλι μου, να αποθέσει. Και σου του κάνω τον άνα από την πείνα. Και τα πλευρά μου από το ξύλο. Πώς δεν είναι έτσι, χριστιανοί, να σας ρεζιλεύω με το χάλι μου. Δεν ακούτε τον Αντρόνικο που σας λέει, ότι ποτέ, άρα δεν είσαστε έτσι πλούσιοι, έτσι καλή. Τέλειο. Τέτοιο καμάρι τη ιστορία μα και παράδειγμα για όλο τον κόσμο. Ή μήπως δεν πιστεύετε τον αυτοκαζορά. Αχάρι, κακό. Ανθρωπίτη έννοια. Πότε άλλο την είδατε τόσα καλά, ε. Συζητήστε, φίλοι μου, πώς ήταν και στο κατορίο μα. Πριν έρθει ο Ανδρώνη. Ήταν η γη, σώμα μα λοιπόν. Ο Θεός μα είχε ξεχάσει. Η γη δεν έβγαζε ούτε τα μουνή. Η θάλασσα δεν ήταν ψάρια. Ο αέρας έμενε άφετος και έπεσε διαρκώς. Οι πολίτες, άεργοι όλοι και επεσκέπτες, καθόταν στα καπηλιά. Τι κάνανε σχέδια που όταν τα φρέψανε το κράτος. Οι νέοι μένουν αγράμματα. Οι φοιτητές μας από τώρα στα πανεπιστήμια ψοπολέγανε την κοινωνία. Οι δημόσιοι λειτουργοί ξαπλώνανε στα γραφεία τους και παίζανε πρέβα, σλάβια, τι ξύλο. Αν ο στρατός, αυτός την είχε αράξει τους στρατώνες. Φύλαγε τα σύνορα και δεν έκανε τίποτα άλλο. Ώσπου ήρθε ο Ανδρόνικος και τα έφτιαξε όλα και δημιούργησε κράτος και σας έκαμε ανθρώπους. Θα μου δώσετε τώρα μια ελεημοσύνη. Πεινάω, Χριστιανή. Καταλαβαίνετε, βυζαντινά σας μιλάω. Αν σας ενοχλεί που λέω την αλήθεια, πληρώστε με τουλάχιστον. Επιτέχω το θάρρος της γνώμης μου. Ότι λέω ελεύθερα και με τον τρόπο. Αυτόν που νιώθω, επινιώθω. Και που εγώ το λέω, ενώ εσείς, το βλόγω. Πάλι δεν συμφωνείτε. Δηλαδή τι θέλετε να λέω, πώς θέλετε να βγάζω το ψωμί μου. Κάνω δύσκολο επάγγελμα, υπάρχει μεγάλο συναγωνισμό. Η αυτοκρατορία γέμισε σε πιάνο. Την αλήθεια την ξέρω όλοι. Δεν συγκινεί κανένα. Αν δεν δει το δικό σου λόγο το να φύγει, δεν γυρίζει ούτε στραβώντα σε κοιτάξει. Λε τα σε κασίδι και τι κάψει κάθε, είσαι παγιάκι. Λε το τι αλόγωτο, όλο το λεφό κοιτάνε. Χαμογελάνε, αλλά όσο εδώ και μη παρέχει. Άγιοι πάτες, έχουμε μπει σαν διέξοδο. Σώσον κύριε το λαό σου και ευλόγησα το πλοίο. Τώρα, πάμε λίγο προς την πόλη, προς τη Σμύρνη. Και μετά, θα ξαναλέμε. Όλα μας τα καράβια μισογυρίσανε. Σπάσμενα τα κατάρτια, σκισμένα τα πανιά. Ήρθαν από τη Σμύρνη και από τα μουδανιά. Φέραν τον εγκλησιό μας τα δισκοπότηρα. Παιδιά, γυναίκες, γέρους, γένος, ρωμιών, πολλοί.
μέρες της φυλής μας απ' την Ανατολή. Μα ένα μικρό καράβι πίσω δε γύρισε. Ποιους κάπους αρμενίζει, ποια πελαγά γυρνά. Τάχα να έχει βουλιάξει, τάχα να στοιχειώσε. Δε θα ξανάρθει τάχα στην πατρική τη γη. Όι με κι έχει φορτώσει το πιο ακριβό φορτί. Όλα τα χάσαμε όλα και μόνο φόρτωσε το πιο στενό καράβι την ώρα του χαμού. Φόρτωσε την ελπίδα του ξαναγυρισμού. Έλα μικρό καράβι, έλα ξεφόρτωσε. Δώσ' μας το θησαυρό σου κι άνοιξε τα πανιά.